Καλησπέρα σας. Είμαι σίγουρος ότι το βιογραφικό μου σας βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβετε τι κάνω και ποιος είμαι. Και σε αυτό σαφώς φταίω και εγώ. Θα μιλάω όρθιος, λοιπόν, για να είμαστε αγνωτικοί επαφή. Λοιπόν, είσαστε όλοι άνετα, για να ξεκινήσω. Έχω την συνήθεια, όταν ξεκινάω να μιλήσω, πάντα να βρίσκω για ποιο λόγο θα έπρεπε να το αποφύγω. Στην προκειμένη περίπτωση, τυχαίνει το θέμα ποιήση και πόλη να είναι τόσο μύχιο και επιδημικό, που έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε να μιλήσω γι' αυτό όταν πλέον θα μιλούσα συμπερασματικά για όλη μου την περιπέτεια, όταν θα είχα από πάνω με τη σκιά κάποιο επίλογο. Και η ποιήση και η πόλη είναι τόποι μάλλον συνάντησης όλων των πραγμάτων, οπότε με κάποιο τρόπο το θέμα είναι σχεδόν ένα μη θέμα. Ο τίτλος, ακούγοντας την Αθήνα, στην ουσία είναι παράφραση ενός ποίηματος που δουλεύω τα τελευταία χρόνια, το οποίο αποτελεί μέρος ενός τριπτύχου. Το πρώτο είναι κάπως πιο γνωστό, λέγεται «Θα γράψω». Το δεύτερο είναι «Στην καρδιά» και είναι το «Αθήνα σ' ακούω». Και υπάρχει το τρίτο, το οποίο συνδέεται με τα άλλα επίσης, το οποίο λέγεται «Σα αποκρυφά». Λοιπόν, γιατί ακούμε μια πόλη? Δεν είναι γιατί μια πόλη έχει να κάνει με ήχους, είναι γιατί ακούμε τον λόγο της πόλης και γιατί βλέπουμε την πόλη σαν ένα κείμενο. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, το οποίο είναι γειτονικό. Ο ναός του Ολυμπίου Διός έμεινε για 600 χρόνια σε κρεμότητα. Ήταν ένα γιαπί. Ήταν παροιμιώδες καθ' όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ ωραίο απόσπασμα του Πλουτάρχου στη βιογραφία του Σόλωνα, όπου παρομοιάζει τον ναό του Ολυμπίου Διός με τον ανολοκλήρωτο διάλογο του Πλάτωνα Κρητία. Ας δούμε λοιπόν αυτό το κείμενο της πόλης και πού θα μας οδηγήσει σε σχέση με τα ζητήματα που διαπερνούν αυτό το χώρο, θέλοντας και μη. Εκ των πραγμάτων, είμαστε σε μια εποχή όπου υπάρχει μια ανάγκη της ποίησης, γιατί υπάρχει μια ανάγκη νοηματοδότησης. Και η ποίηση είναι ακριβώς ο χώρος στον οποίο και η γλώσσα διαστέλλεται και τα νοήματα. Στην ουσία, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να απελευθερώσουμε την ποίηση από τις λέξεις και να την επαναφέρουμε στο πεδίο του λόγου, λέγοντας ότι ο λόγος πάλι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ορίσουμε, είναι κάτι το οποίο διαπερνά όλες τις μορφές και τελικά όλα εντάξει. Λοιπόν, που διαπερνά όλες τις μορφές. Α, δεν μιλάω δυνατά. Συγγνώμη τότε. Σε ακούγεται και καλύτερα. Λοιπόν, οπότε είμαστε σε μια στιγμή όπου η πρόσκληση για την ποίηση γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Αλλά αναζητώντας πλέον σε μια νέα εποχή και μια νέα διάσταση, μια νέα άλλο φίλτρο για την ποίηση, το οποίο να μην εξαντλείται στην ποιητικότητα. Τι είναι λοιπόν αυτό το εμείς, το οποίο αυτή τη στιγμή πάσχει, ενίοτε πενθεί και αγωνιά, τι είναι αυτό που μας ενώνει και τι είναι αυτό το οποίο η πόλη, είναι ο κατεξοχήνς τόπος εμφάνισής του, το πεδίο του πολιτικού. Και τι γίνεται όταν αυτό το πεδίο καλείται να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του μέσα από μια αίσθηση αμηχανίας απέναντι στα πράγματα, απέναντι στην ιστορία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ζούμε λίγο την ταπείνωση μιας έπαρσης, μιας ηγεμονικής τάσης που είχε το πολιτικό έναντι όλων των άλλων γλώσσων, όπου ερχόταν και τους μιλούσε με μια, λες και μπορούσε πραγματικά να ορίσει την επάρκειά τους. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να έχουμε έναν λόγο ο οποίος να μην είναι αρνηγός πολιτικός, ο οποίος να καθρεφτίζεται και να εμπλουτίζεται από τους υπόλοιπους λόγους, οι οποίοι πριν έμοιαζαν στο περιθώριο, ιδιωτικοί όπως ο πολιτικός λόγος, ο ποιητικός λόγος, πολύ συχνά και ο ίδιος ο φιλοσοφικός λόγος. Όταν ο Guy Debord λέει ότι στον επαναστατημένο κόσμο δεν θα χρειάζεται να είμαστε ερωτευμένοι, δεν είναι σαφές αν είναι η στιγμή όπου η πολιτική έχει καταπιεί την ποίηση, αν είναι η στιγμή που η ποίηση έχει καταπιεί την πολιτική.
Υπάρχει λοιπόν μέσα στη θλίψη των ανθρώπων που έζησαν την ιστορική ματέωση, μέσα σε αυτή την έλλειψη, κάτι που μας ξαναεπιστρέφει στην ποιήση. Σε μια εποχή που υποτίθεται ότι οι ιδεολογίες έχουν μεταπέσει και ότι αναζητούμε έναν τρόπο να συναντηθούμε και να υπάρξουμε, να υπάρξει ένα εμείς, το οποίο θα μπορέσει να αντιδράσει και να απαντήσει στα ερωτήματα που θέτει η ιστορία. Όλη η ανθρώπινη ύπαρξη χτίζεται γύρω από μια έλλειψη. Και χάρη σε αυτή την έλλειψη μπορεί να κινείται. Μπορεί να σηκώνεται το πρωί από το κρεβάτι, να πάει να πει το πρωινό και να περπατήσει σε αυτούς τους δρόμους. Αλλά αυτή η έλλειψη πρέπει με κάποιο τρόπο να ζει μαζί και με την πληρότητά της. Υπάρχει μια παλινδρομική κίνηση, η οποία μας δίνει την αίσθηση τελικά ότι την ίδια στιγμή που χάνουμε κάτι, το βρίσκουμε. Και την ίδια στιγμή που το βρίσκουμε, το χάνουμε. Εκεί λοιπόν η ποίηση μπορεί ειδικά και προνομιακά να βοηθήσει. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι στην πραγματικότητα η ποίηση συχνά προηγείται του ποίηματος. Δηλαδή, είναι αυτή η ποιότητα της προσοχής που έχουμε, αυτός ο τρόπος να ενωνόμαστε με τα πράγματα και να παρατηρούμε και να αισθανόμαστε τα πάντα με μια ποιότητα νύψης, προσοχής, η οποία ξαφνικά τα καθιστά ενεργά σε σημείο ώστε να εξαφανίζονται. Από αυτή την έννοια, νομίζω ότι τελικά δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό που λέει, αλλά και με το πώς το λέει και με αυτή την αίσθηση της εκκρεμότητας, με μια ουδήνη, μια ένταση, η οποία συχνά είναι ανυπόφορη. Επειδή μέχρι τώρα είμαστε πάρα πολύ σοβαροί, θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είχα διαβάσει κάτι καταπληκτικό, το οποίο το βρήκα μια εξαιρετική στιγμή ποίησης. Ήταν κάποιος που εξηγούσε ότι όταν περπατάτε στους επαρχιακούς δρόμους και βλέπετε την άσφαλτο κατουρημένη από τα κοπάδια, οι ίσιες γραμμές είναι από τις γίδες και αυτές που πάνε ζιγζάγι είναι από τα τραγιά. Ωραία. Είναι σαφές γιατί συμβαίνει αυτό. Αλλά αν το ψάξουμε παραπάνω, αυτή η αίσθηση ότι ξαφνικά μπορείτε να διαβάσετε μέσα από τα κάτουρα κάτι από τη διαδρομή και από το πρόσφατο παρελθόν ενός χώρου, αυτό το πράγμα μπορεί να μας οδηγήσει πολύ μακριά. Πρώτα απ' όλα στο φιλετικό διαχωρισμό, ότι υπάρχουν κάτι παράδοξο, ότι στα διάφορα ένθια όντα υπάρχουν δύο διαφορετικά φύλλα. Όχι σε όλα, αλλά σε πολλά. Και συγκεκριμένα τουλάχιστον για τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά, αυτό αντί να μας χωρίζει, σε ίσα μας προσκαλεί τελικά να αισθανθούμε τον ίδιο τον άνθρωπο ως μυστήριο, ως ένιγμα. Και τελικά αυτή η διαφορά δεν είναι για να πηγαίνουν οι γυναίκες προς τους άντρες και οι άντρες προς τις γυναίκες, αλλά ώστε να πηγαίνει ο άνθρωπος προς τον άνθρωπο. Και να αισθάνεται αυτή την κίνηση ως μια κρεμότητα. Γιατί τελικά αυτό που μας κινεί στον έρωτα είναι μια αίσθηση ενός πράγματος το οποίο εκκρεμεί και πηγαίνει. Και θυμάμαι την ιστορία ενός μοναχού που μου έλεγε ότι είχε ερωτευτεί ένα από τα άγαλματα τα αρχαϊκά της Ακροπόλεως και ότι πήγαινε σχεδόν κάθε μέρα στο μουσείο και κάθε μέρα που δεν μπορούσε να πάει ήταν αισθανόταν σαν πολύ μεγάλη έλλειψη. Και εκεί πάλι ξανατίθεται το ζήτημα του έρωτος, αν μπορούμε να ερωτευόμαστε κάτι το οποίο είναι άψυχο. Αλλά τελικά δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί αυτό που πιθανά ερωτευόταν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ήταν αυτό το άγαλμα ή μπορεί να ήταν αυτό που βγαίνει σε αυτό το άγαλμα ή μια αίσθηση ή μια ποιότητα ή ένας πλούτος τον οποίο τον έχει ανάγκη για να αισθανθεί ότι είναι πλήρης για να μπορέσει να προχωρήσει. Οπότε ναι, μπορούμε να ερωτευόμαστε και αγάλματα. Υπάρχει η ιστορία ενός Ιάπωνα ο οποίος ήθελε να παντρευτεί μια φωσκωτή κούκλα που είχε. Αισθανόμαστε πραγματικά ένα φοβερό μυστήριο πίσω από αυτό. Αλλά είμαι σίγουρος ότι μια ποιητική ματιά θα μπορούσε έτοιμα, όχι ψάχνοντας απλά κάτι ευφυές, να βρει ένα σημείο που και αυτή η παρόρμηση, η οποία είναι ειλικρινής από ό,τι φαίνεται, ανθρώπινη, να βρει κάποιο ψήγμα αλήθειας που να μπορεί να μοιραστεί, να μπορούμε με κάποιο τρόπο να μεταδώσουμε ένα στον άλλο. Όταν τα πρωινά συνήθως θα πάρει την οδό Αλεξάνδρας, που συχνά επειδή πάει ο κόσμος στις δουλειές του, ίσως να παρατηρήσετε, γιατί οπωσδήποτε σας συμβαίνει, αλλά μπορεί να μην το παρατηρήσετε, ότι ο ήλιος σας τυφλώνει. Το ίδιο συμβαίνει όταν κατεβαίνετε την οδό Πειραιώς στα απογεύματα, ειδικά μια εποχή του χρόνου,
όπου ο ήλιος είναι τυφλωτικός. Και είναι τέτοια η ένταση αυτού του γεγονότος που εάν πραγματικά δεν το θεωρήσετε ως δεδομένο και επανέλθετε στην αρχική ένταση που θα έπρεπε να έχει η ζωή μας, τότε ξαφνικά η εμπειρία αυτή γίνεται μεταφορά και ξαφνικά βλέπετε τα πλήθη των ανθρώπων να πηγαίνουν προς τον ήλιο. Και αυτός ο ήλιος στον οποίο πηγαίνουν, μπορείτε να μου πείτε ότι οι άνθρωποι, αυτό που πολύ συχνά ακούγεται, ότι οι Έλληνες δεν αξίζουν τίποτα, οι άνθρωποι είναι όλοι μαύροι, δεν ξέρω τι, παρόλα αυτά, εν τούτης, υπάρχει κάτι που διακυβεύεται. Και νομίζω ότι ακόμη κι αν οι άνθρωποι είναι κάτι πολύ σκοτεινό, κάτι πολύ μαύρο και κάτι που φοβίζει στην πραγματικότητα, η επιθυμία για αυτό το φως παραμένει. Και ξαφνικά η Αλεξάνδρας και ξαφνικά η Πειραιός είναι ένας τόπος ακραίας συγκίνησης που μπορεί να σας στρέφει και σε άλλες στιγμές της ημέρας και να σας βοηθά να βλέπετε και άλλα κομμάτια της πόλης. Στην πλατεία Μαδίωδη υπάρχει ένα επίγραμμα που έχει γράψει ο Μαρακάσης για τον Μαδίλη και λέει «Μνήμη ιερή, όσο ο θάνατος με τη ζωή παλεύει, τόσο λαμπρός ελάγιζε στον αξεθύμαστο ουρανό, ψηλότερα στον έβδομο κανένας δεν θα ανέβει». Και εδώ ξεκινάει αυτό που νομίζω ότι μας ενδιαφέρει περισσότερο. «Παρά όποιος απαρομίαστος χάρισμα θεϊκό, το στοχασμό του πρόσφερε σε θαυμασμό και χλέβη και το αίμα του για δυστυχών ανθρώπων λυτρωμό». Για το αίμα που προσφέρει για τον δυστυχών ανθρώπων τον λυτρωμό, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε αρκετά εύκολα. Αλλά θα ήθελα να μείνουμε στον θαυμασμό και στην χλέβη. Γιατί νομίζω ότι ένας ποιητής πρέπει πάντα να είναι επιρρεπής στην χλέβη των ανθρώπων. Διότι αν ένας άνθρωπος που έζησε ποιητικά δεν τον χλεβάσαν κάποτε, τότε μάλλον δεν έζησε ζωή ποιητική. Και νομίζω ότι εκεί υπάρχει μια αίσθηση κινδύνου που ταιριάζει στην ποιήση. Ας πούμε τώρα δύο πράγματα για την πόλη, γιατί πάλι έχει να κάνει με τον κίνδυνο. Η πόλη αντιδιαστέλλεται αρχικά με το χωριό. Το χωριό, φανταστείτε, είναι ο τόπος που έχουμε δεσμούς αίματος. Φέτος το καλοκαίρι ήμασταν σε ένα χωριό και πέραμε μια συνέντευξη από έναν πολύ γλυκό και γραφικό κύριο και όποιος πέναγε το κοίταζε, τους πάντες. Μιλάγαμε και διαρκώς γίναγε το κεφάλι του να κοιτάει γύρω τι συνέβαινε. Και όταν τον ρωτήσαμε, μας είπε ότι εγώ τα ξέρω όλα στο χωριό και τα δόντια τους τα έχω μετρημένα. Λοιπόν, αυτή η αίσθηση της εποπτείας του χώρου, όταν φτάνουμε μέσα στην πόλη, χάνεται. Μέσα στην πόλη, ξαφνικά, υπάρχει η σκιά και το μυστήριο και το ανεχόμενο, η άφηνα παντού. Και πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να κινηθούμε. Και αυτό το μυστήριο μπορεί να σημαίνει ταυτόχρονα ότι κάπου εκεί βρίσκεται ο καλύτερος μας φίλος και κάπου εκεί βρίσκεται και ο χειρότερος εχθρός μας. Και εκεί αναδύεται το ζήτημα του άλλου, το οποίο είναι αυτό που δίνει νόημα στα πράγματα και είναι στην ουσία αυτό που μας απασχολεί, ο άλλος. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να επανέλθω σε αυτό το ζήτημα αργότερα, αλλά στην πραγματικότητα αυτό το κρυφό σημείο, αυτός ο τρόμος και αυτή η ελπίδα είναι που βρίσκεται πίσω από όλες τις κινήσεις μας. Βεβαίως, έχοντας δώσει τόση έμφαση στην κατάσταση της ποίησης, έχω υποτιμήσει εν μέρει την ίδια τη διαδικασία της γραφής. Είναι αλήθεια ότι όταν ξεκινάμε να γράφουμε, το κείμενο μας φωτίζει με τον ίδιο τρόπο που όταν ξεκινάμε να διηγούμαστε τη ζωή μας, ξαφνικά ανακαλύπτουμε πόσο σημαντική ήταν, πώς και εμείς αγαπήσαμε και εμείς χάσαμε, και εμείς με κάποιο τρόπο έχουμε ανακεφαλαιώσει την ανθρώπινη ιστορία. Ένα καλό παράδειγμα που μας συνδέει με την πόλη είναι ο κινηματογράφος της Νουβέλ Βάγκ, όπου τι κάνανε, πολύ απλά αφηγήθηκαν την πόλη τους. Είναι αυτό που δεν κάναμε εμείς στην Αθήνα. Κάποια στιγμή την εγκαταλείψαμε. Κάποια στιγμή είπαμε ότι είναι άσχημη.
Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ένα καινούργιο ερώτημα που είναι όταν μιλάμε για την πόλη, μιλάμε για τους ανθρώπους της ή για τα κτίρια της. Δηλαδή, τι είναι η πόλη, είναι οι άνθρωποι της. Μου φαίνεται πολύ σωστό και ναι, είναι οι άνθρωποι της. Και μετά μου πει κάποιος ότι η πόλη είναι τα κτίρια της, επίσης θα μου φανεί απολύτως δίκιο. Υπό ποια έννοια, ότι στην πραγματικότητα, στον ίδιο βαθμό που οι άνθρωποι φτιάχνουν τα κτίρια, στον ίδιο βαθμό επίσης τα κτίρια φτιάχνουν τους ανθρώπους. Και είναι αυτή η σχέση, το έκανε το αγώ την κότα ή η κότα το αγώ. Και για να το πάμε ένα βηματάκι παραπέρα, αν αλλάξουμε τα κτίρια θα αλλάξουμε τους ανθρώπους, αν αλλάξουμε τους ανθρώπους θα αλλάξουμε τα κτίρια. Και μάλιστα το πιο εντυπωσιακό, χωρίς καν να τα αλλάξουμε. Η ίδια η πόλη θα ήταν τελείως διαφορετική, η ίδια πόλη, αν εμείς είχαμε στοιχειωδώς λίγη αυτοεκτίμηση. Αθήνα, σ' ακούω και περπατώ στους δρόμους σου με συστολή, γιατί ξέρω πώς και στους δικούς σου δρόμους κρύβεται το μυστικό του κόσμου. Και εδώ βρίσκεται ένα θέμα πολύ τοπικό που αφορά την Αθήνα. Για ποιο λόγο δεν μπορούμε να σχετιστούμε μαζί της. Ποια είναι τελικά η Αθήνα. Η Αθήνα χτίζεται ως πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους. Η πράξη αυτή συνδέεται με την ίδρυση ενός μύθου που μας συνδέει ψυχαναγκαστικά με την αρχαία Ελλάδα, με τον 5ο αιώνα π.Χ. Όλα τα υπόλοιπα κομμάτια, τα ιστορικά, είναι αγώναστε, εντάξει. Όλα τα υπόλοιπα κομμάτια, τα ιστορικά, πρέπει να απαλληφθούν και πρέπει να υπάρξει διαρκώς μια διαπιστευμένη σχέση με τον 5ο αιώνα. Αυτό δημιουργεί το εξής παράδοξο. Κάθε μέρα που περνάμε, κάθε μέρα που ζούμε, ξαφνικά δημιουργεί μια απόσταση, μπαίνει στη μέση ανάμεσα σε εμάς και τον 5ο π.Χ. αιώνα. Οπότε ζούμε σε μια πόλη η οποία ιδρυτικά, προγραμματικά προσπαθεί διαρκώς να εξαφανίσει οποιαδήποτε μνήμη, την οποία αναγκαστικά τη γεννά κάθε μέρα. Κάθε μέρα δημιουργεί καινούργια γεγονότα, ώστε να παραμείνει αυτή η ευθεία σύνδεση. Να μην βρεθεί τίποτα στη μέση. Να μπορεί επιτέλους ελεύθερη, χωρίς παρελθόν στην πραγματικότητα, να συνδεθεί με ένα παρελθόν το οποίο είναι ζήτημα αν ποτέ υπήρξε. Τώρα που ανέβαινα, ερχόμουν από τη Νέα Σμύρνη, ανέβαινα τη Συγκρού. Η Συγκρού, ίσως κάποια από εσάς θα έχετε υπόψη σας, χρησιμοποιήθηκε από τον Κανελόπουλο σαν τη μεταφορά της νέας Ελλάδας που έρχεται, σαν ένα σύμβολο της εποχής που η γενιά 30 έρχεται να δώσει μια απάντηση στη διάψευση της μεγάλης ιδέας. Εγώ όμως τώρα την ανέβαινα, ενώ αυτοί την κατέβαιναν με την επιθυμία να φτάσουν στη θάλασσα και στο άνοιγμα. Εγώ λοιπόν είχα την αντίθετη αίσθηση, ότι ήθελα να την ανέβω πια, ήθελα να κάνω την αντίλοπη πορεία, δεν ήθελα να φύγω, ήθελα να πάω στην Αθήνα. Και όπως ανέβαινα, άρχισα να βλέπω πράγματα. Στο δεξί μου χέρι είδα τον Άγιο Σώστη. Έτσι νομίζω λέγεται αυτή η εκκλησία. Λοιπόν, ξέρω το έχετε υπόψη σας, κάποιοι είμαι σίγουρος. Αυτή η εκκλησία είχε χτιστεί ως ελληνικό περίπτερο σε μια έκθεση του Παρισιού. Ήταν ένα ομοίωμα από έναν μεγάλο αρχιτέκτονα, το οποίο μετά, επειδή θέλει να χτίσουν μια εκκλησία εκεί, αλλά δεν είχε λεφτά το νέο ελληνικό κράτος, το περίπτερο μιας διεθνούς έκθεσης το κάνουν εκκλησία. Αυτό είναι ενδεικτικό λίγο τη σχέση μας με τα πράγματα. Ανεβαίνουμε λίγο παραπάνω και όπως ανεβαίνουμε βλέπουμε, και αυτό είναι πάντα ένα πολύ συγκινητικό θέαμα για μένα, βλέπουμε μέσα από τη βλάστηση, στο σημείο που κορυφώνονται και ολοκληρώνονται πια οι Συγκρού, να πετάγονται κάποιες κολόνες. Είναι οι κολόνες του Ναού του Ολυμπίου Διώσου. Λοιπόν, πρώτο και κύριο είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, πάντα όταν βλέπω αυτές τις κολόνες, έχω μία πρωτογενή συγκίνηση η οποία με κινητοποιεί. Κάποιες φορές δε εμποδίζει να δω, μου προκαλεί μια πάρα πολύ ισχυρή συγκίνηση, την οποία κατά καιρούς ονομάζω διαφορετικά.
Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να πούμε είναι ότι ο ναός του Ολυμπίου Διός είναι μια πάρα πολύ σημαντική σελίδα στην ιστορία την Αθηναϊκή. Από τους 108, τις 108 κολόνες που υπήρχαν κάποτε, μένουν 15 και η 16η είναι πεσμένη. Αυτή η πεσμένη κολόνα είναι μια άλλη τεράστια ιστορία, είναι κάτι μαγικό, όταν την βλέπω πάλι, είναι σαν από τη θέση της και μόνο να διατηρεί και να αναπαράγει αενάως τον ήχο της πτώσης της. Κάθε φορά που την βλέπω, αισθάνομαι ότι ξανακούω. Έχει παγώσει εκείνη τη στιγμή που έπεσε. Αυτή η πτώση, το γεγονός ότι ζούμε σε μια πόλη που έχει αυτή την τεράστια γιγαντία κολόνα, ήδη αρχίζει να πυκνώνει ποιητικά τον χώρο. Αλλά ας πάμε στις όρθιες κολόνες που φαίνονται στη φυγή, στην προοπτική της, της λεωφόρου Συγκρού. Λοιπόν, μετά από καιρό που ζούσα με αυτή τη συγκίνηση, άρχισα να αναρωτιέμαι. Άρχισα να ψάχνω να βρω τις λέξεις και τελικά αναρωτήθηκα και λέω, τελικά τι σηκώνουν αυτές οι κολόνες. Τι είναι αυτό που κρατάνε όρθιο. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε και να υποθέσουμε διάφορα. Το ένα από αυτά είναι ότι κρατάνε όρθιο ένα κενό, ένα τίποτα. Το τίποτα της προσπάθειας του Πισίστρατου, ο οποίος ξεκίνησε να χτίσει τον ναό του Ολυμπίου Διός και δεν τα κατάφερε. Υπάρχει στα πολιτικά του Αριστοτέλη, στο 5ο κεφάλαιο, μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά στο ναό του Ολυμπίου Διός, όπου λέει ότι οι τύρανοι, για να μπορέσουν να ελέγξουν τους λαούς, τους βάζουν να χτίσουν τεράστια έργα όπως οι πυραμίδες και η στήλη του Ολυμπίου Διός. Δεν πειράζει, όλα μια χαρά. Δηλαδή, μην το κρίνετε μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, και προσπάθησε ο Πισίστρατος να χτίσει αυτόν τον τεράστιο ναό και λέει ο Αριστοτέλης ότι είναι υποδειγματικό του πώς οι τύρανοι προσπαθούν να ελέγχουν τους λαούς. Να τους κάνουν να εργάζονται ακατάπαυστα, να μην έχουν χρήματα και να μην έχουν χρόνο. Το δε ενδιαφέρον είναι ότι αμέσως μετά, δίνει και ένα άλλο παράδειγμα της μεθόδου που χρησιμοποιούν οι τύρανοι, το οποίο φέρνει, το υπόδειγμα είναι ο τύρανος των Συρακουσών, που είναι η φορολογία. Τους βάζουν πάρα πολύ έντονη φορολογία. Και ένα τρίτο που είναι υπόλοιπο. Δεν ξέρω αν σας φαίνονται όλα αυτά οικεία, αλλά εμένα αυτό είναι καθημερινά πράγματα. Και ενώ χτίζεται αυτός ο τεράστιος, ο μεγαλύτερος ναός της αρχαιότητας εκείνη τη στιγμή, όπως φαίνεται, παρόλα αυτά αυτή η στήλη δείχνει πως αυτό το πράγμα πόσο ήταν ένα τίποτα, γιατί δεν στηρίζουν τίποτα πια. Παράλληλα όμως μπορούμε να το δούμε και από την ανάποδη. Για μένα επίσης είναι ένα μνημείο του πόσο ασήμαντη και πόσο σημαντική είναι η χειρονομία αυτών των ανθρώπων που δεν θα μάθουμε ποτέ το όνομά τους, που χτίσανε αυτά τα πράγματα. Ακόμη και αν δεν έχουν κανένα νόημα, υπάρχει κάτι που μένει από αυτή την στοιχειώδη χειρονομία. Και το να σκεφτόμαστε πάνω στη φύση της ιστορίας, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί όταν κοιτάξεις την ιστορία κατάματα, αισθάνεσαι ότι είσαι ήδη νεκρός. Όταν δεις τους χιλιάδες ανθρώπους πώς πέθαναν για το τίποτα, πόσο κόσμος ξοδεύει τις παπαρούνες, τις πεταλούδες, αλλά και τις ανθρώπινες ζωές, χωρίς να σκέφτεται τίποτα, τότε ξαφνικά μοιάζει να χάνεσαι. Αλλά μπορείς ακόμα να δεις την ημέρα να περνά, μπορείς ακόμα να μιλήσεις με τους φίλους σου, μπορείς ακόμη να ετοιμάσεις φαγητό, μπορείς ακόμη να σκέφτεσαι τους ανθρώπους γύρω σου που έχουν προβλήματα, και παρόλα αυτά να κρατήσεις την συνέστηση της ζωής σου ως κάτι το ασήμαντο και κάτι το σπουδαίο, κάτι το ιστορικό. Ας επιστρέψουμε τώρα στην Αθήνα. Κατά τη γνώμη μου, και το έχω πει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους,
Η Αθήνα, αν κατάφερε κάτι, ήτανε να περιγράψει, να στοιχειοθετήσει την τραγική μοίρα της ανθρωπότητας. Δεν είναι ο τόπος μιας πληρότητας, αλλά είναι η μέγιστη απόδειξη μιας έλλειψης, μιας τραγικής ματέωσης. Η κορύφωσή της, κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσε να είναι οι Βάκιες, όπως έχω πει αλλού, ή ο λοιμός της Αθήνας, που η περιγραφή του Θουκυδίδη είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι. Εκεί λοιπόν βλέπουμε πώς διαλύονται όλες οι ηθικές, οι κοινωνικές και οι κοσμολογικές αναφορές των αρχαίων Αθηναίων μέσα από μια αρρώστια, κάτι σαν τον έμπολα. Αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής. Ο Περικλής έχει επενδύσει στο ναυτικό. Έχει ενώσει την Αθήνα με τον Πειραιά και πλέον δεν φοβάται μια πολιορκία εκ μέρους των Λακεδαιμονίων, γιατί έχει την υπεροπλία στη θάλασσα. Οπότε, ακόμη κι αν τους περικυκλώσουν, μπορεί να εγγυηθεί τον ανεφαντιασμό της πόλης. Όταν έρχονται λοιπόν οι Λακεδαιμόνοι, αρχίζουν να καταστρέφουν την Αττική, αλλά η Αθήνα παραμένει προστατευμένη. Παράλληλα, οι Αθηναίοι κερδίζουν χρήματα από τους συμμάχους, με τους οποίους έχουν μια σχέση η οποία δεν είναι ισότιμη. Όταν όμως η Αθήνα είναι στιβαγμένη μέσα στην πόλη, οι υγειονομικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. Όταν ξαφνικά προκύπτει ο λοιμός της Αθήνας, ο οποίος ξεκινάει στην αρχή στον Πειραιά, και επειδή εκεί ήταν οι συνταποθήκες της Αθήνας, η οποία έπαιρνε σιτάρι από τη Λίμνο, υπάρχει ενδεχόμενο να έχει περάσει από την Ανατολή μέσα από τη Λίμνο, μέσα από τα σιτάρια, και να έχει έρθει μέσα από το ψωμί των ανθρώπων η αρρώστια, αρχίζουν οι Αθηναίοι να πεθαίνουν. Και ο θάνατος συμβαίνει με έναν τρόπο πάρα πολύ οδυνηρό και για το σώμα αλλά και για την ψυχή. Και επειδή οι άνθρωποι, εάν πλησιάσουν τους αρρώστους, υπάρχει κίνδυνος να κολλήσουν, αρχίζουν να εγκαταλείπουν τους δικούς τους ανθρώπους. Και επειδή οι γιατροί δεν μπορούν να γιατρέψουν τις πληγές, και επειδή οι θεοί δεν μπορούν να γιατρέψουν την αρρώστια, ξαφνικά αρχίζουν να διαλύονται όλες οι δομές και αρχίζουν οι άνθρωποι να εξαθλιώνονται. Η περιγραφή του Θουκυδίδη είναι πραγματικά συγκλονιστική και στην απλότητα και στην ακρίβεια και στην πυκνότητά της. Και δείχνει το σημείο που ξαφνικά, πραγματικά, όλη η αθηναϊκή πολιτεία γκρεμίζεται εξωτερικά και εσωτερικά. Είναι δε πολύ βαρύ συμβολικά, γιατί από αυτή την αρρώστια θα πεθάνει και ο Περικλής, ο τελευταίος μεγάλος μεταρρυθμιστής, παύλα υπερασπιστής της Δημοκρατίας, αλλά θα πεθάνει αφού δει να πεθαίνουν οι δύο γη του, με τον πιο σκληρό και οδυνηρό τρόπο. Αυτή λοιπόν είναι η κορύφωση του αθηναϊκού κόσμου. Και είναι μια κορύφωση η οποία πάει προς τα κάτω. Και ενώ σήμερα όταν μιλάμε για την αρχαία Ελλάδα, όλοι με έναν τρόπο μάλλον γελίο σκέφτονται τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, θα πρέπει να πούμε ότι στην ουσία η φιλοσοφία εξαρτάται πώς την ορίζουμε, αλλά αυτό που σήμερα αντιλαμβανόμαστε ως φιλοσοφία, που είναι ένα πολύ τεχνικό πράγμα, ένα πράγμα διανοητικό και λόγιο, στην ουσία ξεκινάει όταν η αρχαία τραγωδία και η δημοκρατία έχουν τελειώσει. Ο Αριστοτέλης είναι κομμάτι του ελληνιστικού κόσμου, είναι ο δάσκαλος του Αλεξάνδρου, είναι αυτός που εισάγει την φροντίδα, τον ιρανισμό των στοιχείων του παρελθόντος, γιατί είναι ένα παρελθόν το οποίο ήδη χάνεται, οπότε έχουμε μπει σε μια φάση ενός πολιτισμού, ο οποίος για πρώτη φορά καταγράφει, είναι ο πρώτος που μπαίνει και καταγράφει όλους τους καταλόγους που υπήρχαν στα αρχεία της Αθήνας για τους νικητές στους διάφορους αγώνες θεατρικούς, θηραμβικούς, δραματικούς, και προσπαθεί να προστατεύσει κάτι το οποίο ο δυναμισμός του προηγούμενου αρχαίου κόσμου πολύ απλά δεν τον απασχολούσε. Ο Πλάτωνας δε, στην περιόνιμη έκδομη επιστολή του, την οποία θα την πρώτη να διαβάσετε, γιατί είναι ένα πολύ γλυκό και πολύ ενδιαφέρον και ζουμερό κείμενο, μιλάει για όλη την θλίψη ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει τη ματέωση του πολιτικού και ο οποίος στρέφεται πλέον
σε μια άλλη περιοχή για να μπορέσει να βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει τα πράγματα, να τα φιλοσοφήσει. Αλλά εάν δεν τοποθετήσουμε τη δημοκρατία και την τραγωδία δίπλα στον Πλάτωνα, ο οποίος είναι ένας θεατρικός εγγραφέας στην πραγματικότητα, τότε έχουμε χάσει το βασικότερο, έχουμε χάσει αυτή την θλίψη και τη ματέωση που μας κενάει η πολιτική, την θλίψη και τη ματέωση που θα ξανααναγκαλύψει μετά από πολλά χρόνια ο Γκι Ντεμπόρ στο Παρίσι, θλιμμένος με τους φίλους του, καπνίζοντας και πίνοντας νύχτες ολόκληρες. Και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. Λίγο πιο πάνω ανεβαίνοντας, μετά τις στήλες του Ολυμπίδιος, καταρχήν βλέπουμε την πύλη του Ανδριανού. Η πύλη του Ανδριανού είναι ένα μνημείο το οποίο χτίστηκε προς την τιμή του Ανδριανού προφανώς και η οποία παρουσιάζει την εξής αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα. Έχουμε μία αψίδα θριάμβου ρωμαϊκού τύπου και από πάνω ένα αρχαιολογικό πρόπυλο. Το πρόπυλο, υπάρχει και ένα άλλο στη ρωμαϊκή αγορά, ήταν επίσης μία πύλη. Η τοποθεσία της πύλης του Ανδριανού είναι ακριβώς έναν δρόμο ο οποίος εξυπηρετούσε την πόλη, αλλά το πρόπυλο, το ελληνικό που βρίσκεται από πάνω, δεν έχει καμία χρήση. Είναι διακοσμητικό. Στην ουσία η μίξη αυτών των δύο κόσμων είναι προβληματική. Έχουμε τον ρωμαϊκό κόσμο, ο οποίος χτίζει τα πράγματα και από πάνω σαν στρατηγή βάζουμε και ένα πρόπυλο για να κάνουμε μια δίθεν μίξη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Αθήνα των ρωμαϊκών χρόνων είναι ένα θεματικό πάρκο το οποίο χρησιμεύει στη Ρώμη για να μπορέσει να χτίσει τις συμβολικές της δομές. Τώρα, γιατί να το χρειάζεται αυτό το πράγμα η Ρώμη και γιατί το κάνει? Χαρακτηριστικά υπάρχει η φράση του Αυγούστου, ο οποίος λέει ότι παρέλαβα την Αθήνα, μια πόλη, την Ρώμη, μια πόλη με τούβλα και την παρέδωσα μια πόλη από μάρμαρο. Πάλι, όπως βλέπετε, είναι μια αρκετά επιφανειακή πρόσληψη των πραγμάτων. Σημειωτέλω ότι και ο Αύγουστος θέλησε να περατώσει τον ναό του Ολυμπίου Διός, απλά δεν τον πρόλαβε και μάλιστα ήθελε να τον αφιερώσει στον εαυτό του. Λοιπόν, τώρα, λίγο πιο κάτω θα δείτε το άγαλμα του Λόρδο Βίρολμα, ο οποίος είναι αγκαλιά με μια μεταφορά της Ελλάδος, η οποία τον αγκαλιάζει πάρα πολύ τρυφερά. Το αστείο είναι ότι κάποια εποχή του χρόνου, το απόγευμα, μοιάζει ο ήλιος να δει ακριβώς προς το μέρος που θέλει να πάει ο Λόρδος Βίρονας. Και μοιάζει τελικά σαν να τον παρηγορεί και να τον καθησυχάζει ότι μην ανησυχείς και αν φεύγει η μέρα θα ξανάρθει από την άλλη μεριά. Λίγο βέβαια πιο εκεί απέναντι μπορούμε να δούμε στους τοίχους της Οδού Αμαλίας τις τρύπες από τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 1944 και μοιάζει σαν να δείχνει προς εκείνη τη μεριά πάλι ο Λόρδος Βίρονας. Ας πούμε 2-3 πράγματα λίγο για το Δεκέμβρη του 1944. Ο Εθνικός Κήπος ήταν το σημείο στο οποίο πολλοί από τους πολίτες της Αθήνας, επειδή δεν μπορούσαν να θάψουν τους νεκρούς τους, πήγαιναν και τους έθαβαν την περίοδο του Δεκέμβρη. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η τάση μας είναι να αντιμετωπίζουμε την ελληνική ιστορία ως μια ξεκομμένη ιστορία, μια εξαιρετική ιστορία, η οποία δεν είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής. Γι' αυτό καθιστά τις πιο πολλές από τις συζητήσεις μας κύθδιλες και επιφανειακές, εξαιρετικά προβληματικές και ουσιωδώς άγονες. Εάν δεν καταλάβουμε ότι ο Δεκέμβρης δεν είναι ένα ελληνικό γεγονός, είναι ένα ευρωπαϊκό γεγονός, ότι οι Άγγλοι κάνουν μια τεράστια εκστρατεία επικοινωνιακή για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, γιατί όλοι οι πάντες και στην Αγγλία τους είχαν επιτεθεί για την πολιτική που είχαν ακολουθήσει στην Αθήνα. Και τελικά, ακόμα και σήμερα, πολλά από τα αφηγήματα που φτιάξαν εκείνη την περίοδο οι υπηρεσίες των Άγγλων για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, τα αναπαράγουμε κι εμείς τώρα, δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Στην πραγματικότητα,
στο Δεκέμβριο, τη στιγμή που χτίζεται η πολιτική κατάσταση όπως την ζούμε μέχρι και σήμερα. Τελειώνει η περίοδος του Εθνικού Δικασμού, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι στην πραγματικότητα μια ιδρυτική στιγμή της πραγματικότητάς μας. Αυτό που ζούμε τώρα αποδεικνύει βέβαια ότι δεν έχουμε καταφέρει να αναλύσουμε, να καταλάβουμε τι συνέβη εκείνη την εποχή. Και ένας από τους λόγους είναι ότι διαρκώς ψάχνουμε για φταίχτες. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο απατηλό, τίποτε πιο εσφαλμένο και τίποτα πιο άγνωστο. Στην πραγματικότητα, ο λόγος που εξετάζουμε τα πράγματα, και νομίζω ότι αυτό η ποιήση το υπερασπίζεται, είναι για να δείξουμε την πολυπλοκότητά τους. Να δείξουμε πόσο δύσκολο είναι να περιγραφούν και όχι για να βρούμε κάποιον φταίχτη. Από τη στιγμή όμως που ακόμα παραμένουμε σε μια τελείως συναισθηματική ανάγνωση της ιστορίας, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να περάσουμε παραπέρα. Εάν συνεχίσετε λίγο παρακάτω, θα φτάσετε στην πλατεία Συντάγματος, που πάλι μας θυμίζει βεβαίως, γιατί είναι το σημείο που ξεκίνησε ο Δεκέμβρης. Υπάρχουν αυτές οι φωτογραφίες που σίγουρα θα έχετε δει, με τους ανθρώπους που είναι πεσμένοι στον δρόμο και ψάχνουν τα αίματα. Λοιπόν, εκείνες τις ημέρες υπάρχει μια επιστολή, νομίζω, του Κανελόπουλου, που λέει ότι από τους δικούς μας, και εννοεί τους ποιητές και τους καλλιτέχνες ενός κύκλου, οι μόνοι που έχουν μείνει στην Αθήνα είναι ο Εγκονόπουλος και ο Εμπειρίκος. Ο Εμπειρίκος έχει μείνει γιατί θέλει να μείνει στο πλάι της μάνας του. Η μάνα του την είχε εγκαταλείψει με άπονο τρόπο ο πατέρας του και τα τελευταία χρόνια, από αυτά που ξέρω τουλάχιστον, ο Ανδρέας την φρόντιζε. Οπότε μέσα στα γεγονότα πιθανά δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι της, έμεινε στο πλάι της. Ο Εγκονόπουλος τώρα έμεινε κάπου στην οδό Κυψέλης, σε ένα υπόγειο. Έκανε πολύ λίγες εκθέσεις, γιατί σχεδόν κανένας δεν ενδιαφέρονταν για τις πίνακες του, και δεν ήθελε να φύγει γιατί στο υπόγειο που ζούσε είχε όλους του τους πίνακες. Και όταν του λέγανε να φύγει, έλεγε, «Μα έχω εδώ τη μεγαλύτερη συλλογή Εγκονόπουλου». Οπότε, προστατεύοντας και διατηρώντας το έργο του, παρέμεινε μέσα στην εστία του πολέμου. Να θυμίσουμε τώρα ότι ο Εγκονόπουλος έχει γράψει τον Μπολιβάρ, ωραία, το οποίο είναι ένα ελληνικό ποίημα και το οποίο η αριστερά, επειδή γράφει ένα ελληνικό ποίημα, έχει φοβερό πρόβλημα μαζί του και το ανακαλεί μόνο, το ανακάλυψε κατά την περίοδο της κατοχής και το διαβαζόταν στο βουνό γιατί έδινε δύναμη στους αγωνιστές. Αλλά μετά υπήρχε μια δυστυχία απέναντι σε αυτό το ποίημα. Όταν το διαβάσει κανείς, και θα σας πρότεινα να το διαβάσετε, θα δείτε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοφό ποίημα, ένα εξαιρετικά λεπτό, μια πολύ λεπτή σύνθεση. Γιατί αφενός κάνει μια ταύτιση μεταξύ της Ελλάδας, της Λατινικής Αμερικής και της Αλβανίας, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά παράδοξο. Και βλέπει κανείς ότι στην πραγματικότητα, όταν μιλάει, να πείτε χαιρετισμός και εκ μέρους του Στυλενιό, λοιπόν, όταν μιλάει για την Ελλάδα, αυτό για το οποίο μιλάει είναι κάτι το οποίο κατά κάποιο τρόπο δεν υπάρχει. Μιλάει για κάτι το οποίο το ερωτεύεται και το οποίο το βλέπει εξίσου προς το παρελθόν και προς το μέλλον. Και βρίσκεται σε μια εξαιρετική ένταση και σε μια εξαιρετική επίγνωση της θλίψης της ιστορίας. Γιατί μέχρι το τέλος και ειδικά στο τέλος, το κείμενο αυτό δεν τελειώνει θριαμβευτικά. Η μόνη κίνηση η οποία είναι δικαιωτική είναι αυτή η κίνηση της ποίησης προς τ' άστρα. Και τώρα τι σημαίνει τ' άστρα, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, όταν πάμε στην πλατεία Συντάγματος, ας θυμηθούμε ότι η πλατεία αυτή ήταν κάποια στιγμή ένας κήπος
τον οποίο τον φρόντιζε η βασίλισσα Αμαλία με περισσή τρυφερότητα. Μάλιστα, ο λαός των Αθηνών θύμωνε πολύ μαζί της, γιατί για να έχει νερό για τα λουλούδια της, συχνά αν παίρναγε κανένα βιτίο, το σταμάταγε. Και τους έβαζε, έκανε επίταξη του νερού, και έτσι υπήρχαν περιοχές που δεν είχαν νερό, γιατί έπρεπε η βασίλισσα Αμαλία να ποτίσει τα λουλούδια της. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μιλήσει με πολύ μεγάλη ευκολία και για τον Όφωνα και για την Αμαλία. Η Αμαλία κρίθηκε πάρα πολύ εκείνη την εποχή, γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση ως γνήσια προτεστάντης που παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής της, στους αγωνιστές της Επαναστάσεως, τους οποίους πάντοτε τους υπερασπιζότανε, διότι είχαν διακινδυνεύσει τη ζωή τους. Επίσης, στην αυλή, το γεγονός ότι είχαμε αυτές τις αμαλίες που φοράνε τα παιδιά ήταν κάτι πάρα πολύ παράδοξο εκείνη την εποχή στις βασιλικές αυλές, να προσπαθούμε να απορροφήσουμε και να μάθουμε κάτι από τις τοπικές φορεσιές. Το οποίο είναι αυτό ακριβώς που το ελληνικό κράτος εν γέννη δεν έκανε. Και σε αυτό, από ό,τι φαίνεται, δεν ευθύνεται ο Όφωνας και η Αμαλία. Ευθύνεται ίσως περισσότερο οι Έλληνες, οι ελληνικές ελίτ, οι Έλληνες αστεί, οι οποίοι χτίστηκαν μέσα από μια άρνηση του ίδιου του τόπου και της δημοτικής γλώσσας, αλλά και της αρχιτεκτονικής. Να υπενθυμίσω εδώ κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά στοιχειώδες και βασικό. Στην Αθήνα υπήρχαν 149 βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες. Από αυτές διασώζονται 24. Σκεφτείτε ότι τη στιγμή που θέλουμε υποτίθεται να ξαναβρούμε την Ελλάδα, ότι τους τόπους στους οποίους οι άνθρωποι, οι πραγματικοί άνθρωποι, εκθέτουν, ζουν, επενδύουν και τους φόβους και τις ελπίδες τους, την πραγματική τους ζωή με το άλλο, αυτό το σκοτεινό και αυτό το ελπιδοφόρο, αυτά δεν περιλαμβάνονται στη Νέα Ελλάδα. Οπότε όταν ο Κομβετή βγαίνει και λέει «Ναι, οι Έλληνες δεν ταυτίζονται με το κράτος τους και αυτό είναι ένα πρόβλημα». Ναι, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Γιατί η Ελλάδα απορρόφησε ένα αφήγημα περί Ελλάδος, το οποίο εξυπηρετούσε πολύ συγκεκριμένες ανάγκες. Και θα έρθουμε στην οδό των Φιλελλήνων σε λίγο, για αυτήν την αγάπη για την Ελλάδα. Αλλά τελικά, τι συνέβη εκείνη την εποχή? Στην ουσία, σήμερα είχα πάει σε μια συζήτηση πριν από μια εβδομάδα και η συζήτηση είχε σαν θέμα τη συνεργασία. Και ένας περισπούδαστος ομιλητής είπε την εξής, κατ' εμέ, ασόβαρη ατάκα, η οποία όμως έρχεται και επανέρχεται. Ότι η συνεργασία και η αδυναμία μας να συνεργαστούμε είναι άλλο ένα από τα νεωτερικά μας ελλείμματα. Δηλαδή, αν είχαμε ζήσει στον μοντερνισμό, αν συμμετείχαμε στην ευρωπαϊκή περιπέτεια, δεν θα είχαμε πρόβλημα να συνεργαστούμε, γιατί ο μοντερνισμός προάγει τη συνεργασία. Το οποίο, στην ουσία, είναι μια μεταφυσική μετάθεση, για να μην ασχοληθούμε με το ζήτημα, γιατί εφόσον δεν το ζήσαμε τότε, δεν θα το ζήσουμε ποτέ. Οπότε, νομοτελειακά, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το έλλειμμα το νεωτερικό, οι ελληνικές ελίτ ρίχνουν μια τελείως διάχυτη ευθύνη στον ελληνικό λαό, κάνοντας γενικεύσεις επί γενικεύσεων, για όλα τα άσχετα κακά τα οποία τους βολεύουν εν γέννη στον τρόπο στο να διατηρήσουν τις δομές εξουσίας που έχουν μέχρι τώρα. Εγώ δεν θα σας έλεγα ότι από τη στιγμή που θέλουμε να συνεργαστούμε θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό σημείο, μια κοινή αναφορά, μια συμβολική δομή. Από τη στιγμή που χτίζεται ένα κράτος, το οποίο ήδη η κεφαλή του δεν περιλαμβάνει ούτε μυθολογικά συμβολικά, αλλά ούτε και πρακτικά οικονομικά, αλλά ούτε και πολιτικά, γιατί το Σύνταγμα της Ελλάδος από την αρχή δεν δίνει καμία ουσιαστικά πολιτική ελευθερία, μόνο ατομικές ελευθερίες στους Έλληνες. Λοιπόν, από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, γιατί και πώς να ευνοηθεί η συνεργασία? Πολύ απλά, δεν υπάρχει κανένας λόγος, ή μάλλον όχι. Απλά υπάρχουν χιλιάδες λόγοι για να μην προάγεται αυτή η συνεργασία. Το σημείο που θα μας βοηθούσε, θα ευνοούσε αυτό το εμείς, οι στοχαστές μας, οι πολιτικοί μας, νομίζω ότι κατεξοχήν ίσως μόνο οι ποιητές μας
και οι ζωγράφοι προσπάθησαν και με έναν τρόπο που συχνά ήταν πριν από τις λέξεις, πριν από τις εξηγήσεις, ήταν οι μόνοι υπερασπιστές τους. Και τώρα ας πάμε λίγο στην οδό των Φιλελλήνων. Είναι, φαντάζομαι, μια πολύ κέρια κίνηση που έκανε ο Ντυρίκος γράφοντας το ποίημα στην οδό των Φιλελλήνων. Όπου εκεί έρχεται και συνδέει στον δρόμο που περπατάνε οι Φιλελλήνες, που μπορείτε να τους δείτε να έρχονται από κάτω, συνδέει ξαφνικά, σαν βάζει στο κέντρο όλου του ελληνικού εγχειρήματος τον φόβο του θανάτου. Και ξαφνικά δημιουργεί μια ανατροπή. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε αυτή την εύκολη αναφορά. Θα σας διαβάσω κάτι που έγραψε ο καταπληκτικός Όσκαρ Ουάιλντ. Λοιπόν, γράφει, το σχολιάζει κάποιος και λέει ότι το 1877 που ήρθε στην Ελλάδα, ο Όσκαρ Ουάιλντ, ενώ οι άλλοι δεν ξέραν τίποτα, ήταν πλήρως εξοικειωμένος με τον ελληνισμό. Ωραία, και γράφει τώρα το εξής καταπληκτικό. Για να είναι κανείς αρχαίος Έλληνας, θα πρέπει να μην έχει ρούχα. Για να είναι κανείς μεσαιωνικός, θα πρέπει να μην έχει σώμα. Για να είναι κανείς σύγχρονος, θα πρέπει να μην έχει ψυχή. Το μόνο πνεύμα που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από μας είναι το μεσαιωνικό. Το αρχαιοελληνικό πνεύμα είναι κατ' ουσίαν σύγχρονο. Πρόκειται για μια εξαιρετική σαχλαμάρα. Και αυτό δεν το λέω μόνο, δεν το λέω χωρίς θαυμασμό, αλλά δείτε, ας πούμε, δηλαδή ο αρχαίος Έλληνας που είναι σύγχρονος δηλαδή και χωρίς ψυχή, δεν έχει ρούχα και δεν έχει και ψυχή. Αυτό είναι ο αρχαίος Έλληνας. Και τελικά τι του μένει απλά ένα σώμα. Και όταν μιλάει για το μεσαιωνικό, θα πρέπει να μην έχει σώμα, ειλικρινά βέβαια θα τα έχετε ακούσει κι εσείς, αλλά από τη δικιά μου έρευνα, μεγαλύτερη κουταμάρα, δεν μπορούμε να πούμε. Διότι πολύ απλά, αν υπήρξε κάτι που αυτό που δεν ονομάζεται μεσαίωνας, που υπήρξε στο ανατολικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Επικράτειας, υπήρξε εκείνη την εποχή, ήταν ακριβώς μια υπεράσπιση του σώματος. Δηλαδή αυτό που έχουμε ξεχάσει είναι ότι όταν γίνεται η οικονομαχική έρηδα, ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι η υλικότητα και το σώμα, η απεικόνηση του σώματος. Και αυτό που υπεράσπιζε ο δήθεν μεσαιωνικός κόσμος εδώ ήταν ακριβώς η απεικόνηση του σώματος. Υπάρχει ένα εξαιρετικό κείμενο από τα πολλά που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός που λέει «Σέβομουν την ύλη», «Σέβομαι λοιπόν την ύλη», υπερασπιζόμενος την υλικότητα των πραγμάτων έναντι των εικονοκλαστών που σήμερα με η μοντερνικότητα έτσι πολύ απλά τους θεωρεί πολύ ωραίους και είναι καλή της ιστορίας, οι οποίοι στην ουσία ακολουθούσαν την σημαντική παράδοση, η οποία ήταν ανεικονική. Οπότε ήθελαν να αποφύγουν τις εικόνες και προτιμούσαν τα γεωμετρικά σχήματα. Τώρα, να έρθουμε πίσω, τα γεωμετρικά σχήματα έχουν να κάνουν με τον κόσμο των ιδεών, έχουν να κάνουν με τον κόσμο του λόγου, όπου ο λόγος είναι σχήματα πολύ πιο κοντά στην ιδεολογία παρά στην πραγματικότητα μιας ένσαρκης συνάντησης με τα πράγματα. Δεν θέλω να κάνω name dropping, αλλά είναι εξαιρετικά επίκαιρο το ζήτημα. Και έχοντας κάνει τον κύκλο της Φιλελλήνων, φτάνουμε στη Λαμάχου. Έχετε μήπως κουραστεί? Εάν το θέλετε, εγώ το έχω. Λοιπόν. Η Ελλάδα, αλλά και η Αθήνα, αλλά και η Ελλάδα, είναι αόρατες. Είναι αόρατες γιατί αυτό που θέλουμε να βλέπουμε είναι αυτό που φανταζόμαστε. Αλλά νομίζω ότι είναι και καλό το ότι είναι αόρατη. Όταν ο Σολωμός παλεύει και γράφει και φαντάζεται μια Ελλάδα ελευθερωμένη, και όταν η Ελλάδα ελευθερώνεται, όλη η Ελλάδα δεν έρχεται ποτέ. Και αντίστοιχα, και εδώ ξανά θα μιλήσω κάπως προσωπικά,
Όπου και αν πάω, μιλάω και υπερασπίζομαι την Αθήνα, αλλά ξέρω ότι μιλάω για μια Αθήνα η οποία με κάποιον τρόπο δεν υπάρχει. Είναι μια Αθήνα η οποία τοποθετείται μέσα στη δυναμική της και αυτό που εγώ τολμώ να ερωτεύομαι είναι αυτό το δυναμικό. Γιατί θεωρώ ότι ζω στην πρωτεύουσα της ερώτησης. Γιατί ζω στην Ιερουσαλήμ της Δημοκρατίας ως κάτι υποθούμενο και ουδέποτε υπαρκτό. Γιατί αισθάνομαι ότι ζω σε έναν τόπο πολύτιμο, ακόμα περισσότερο τώρα που εξευτελίζεται και καταπατάται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ζω σε έναν τόπο που θέλουμε να μετατρέψουμε σε σύμβολο όχι της δημοκρατίας, θέλουμε να υποκαταστήσουμε αυτό το σύμβολο ένα καινούριο, να γίνει το σύμβολο του νεοφιλελευθερισμού, το οποίο είναι μια εξαιρετικά έξυπνη συμβολικά κίνηση. Αν όντως, που δεν πετυχαίνει βέβαια, αν πετύχαινε το σχέδιό τους, ξαφνικά η δημοκρατία αξιακά θα έχει υποκατασταθεί. Παντού στην Ελλάδα, στον κόσμο, η Αθήνα είναι το σύμβολο των μεταρρυθμίσεων. Των πιο βίων και των πιο παράλογων μεταρρυθμίσεων. Και ενός εξευτελισμού της δημοκρατίας, συχνά στο όνομα της νομιμότητας και της ψευδοδημοκρατίας. Στην οποία δε συνεννούνται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των πνευματικών ανθρώπων του τόπου. Οι οποίοι λένε ότι για να διασωθεί η νομιμότητα πρέπει να καταργήσουμε την νομιμότητα. Δηλαδή, για να διασωθεί η νομιμότητα μπορούμε να δεχτούμε τον εξευτελισμό κάποιων νομοθετικών γυναικών. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, όταν ο Φρόιντ έρχεται κάποια στιγμή στην Ακρόπολη και την βλέπει, χάνει την ανάσα του. Παθαίνει ένα σοκ, το οποίο ο ίδιος δεν γνωρίζει για ποιο λόγο. Και τότε ξαφνικά εκπλήσεται και λέει, γιατί πραγματικά η Ακρόπολη υπάρχει. Υπάρχει ένα αντίστοιχο ανέκδοτο με τον Γκέτε που φτάνει στην περιοχή του Ακράδαντα, είναι γαλουχημένος από το πρώτο κείμενο του κλασικισμού και όταν βλέπει εκεί τους ναούς, οι οποίοι δεν έχουν αυτές τις φιωριτούρες, δεν έχουν όλη αυτή τη σαντιγή του γερμανικού αφηγήματος σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα, στην αρχή αισθάνεται ότι αυτό το πράγμα είναι μπανάλ, είναι αδιάφορο, είναι επίπεδο. Αλλά βεβαίως μετά από λίγη ώρα ξανασυνδέεται και καταλαβαίνει ότι ναι, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί απλούστατα ο γερμανικός κόσμος χωρίς την ελληνική αναφορά δεν θα μπορούσε να έχει ένα ενωτικό στοιχείο. Και η Ελλάδα συμβολικά ερήμην της, όχι οι Έλληνες, αλλά το σύμβολο της Ελλάδας, το οποίο όμως παραμένει αλόβητο, ανήγκυχτο, ό,τι και αν συμβεί, όσες και τσίκλες να πετάξετε και τσιγάρα στο πεζοδρόμιο, είναι απαραίτητη στον κάθε Γερμανό, όπως ήταν απαραίτητη στον Άραβα, στη Βαγδάτη όταν έκαναν τις μεταφράσεις, όπως ήταν απαραίτητη στους τομιστές, όπως ήταν δηλαδή απαραίτητη στην πραγματικότητα του Καρλομάγνου, για να στήσουν συστήματα, να συστήσουν νέες κρατικές δομές και πρακτικά, αλλά προπαντός, συμβολικά. Και το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Όλα αυτά, με κάποιο τρόπο, δεν μας αφορούν. Το μόνο πράγμα που μας αφορά σε αυτή την περίπτωση είναι ότι καλούμαστε αυτή την αποτυχία, αυτό το έλλειμμα, να τα υπερασπιστούμε μέσα από μια ειρωνία της ιστορίας. Να τα υπερασπιστούμε συχνά, αναπαράγοντάς τα έρημοι μας. Εάν βρίσκομαι εδώ τώρα και σας μιλάω, δεν είναι με κάποιο τρόπο γιατί έχω ζήσει κάτι μοναδικό, είναι γιατί απλά και μόνο διεκδικώ αυτή την ένταση των πραγμάτων. Όταν προσπαθούμε να μιλήσουμε, ειδικά για τέτοια ζητήματα τόσο πυκνά, ερχόμαστε σαν μηχανία και φοβόμαστε γιατί δεν χωράνε μέσα στις λέξεις. Και έτσι, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τον λόγο, θέλουμε ταυτόχρονα να μιλήσουμε για τη σιωπή. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την κίνηση, θέλουμε ταυτόχρονα να μιλήσουμε για την εκκλησία.
Και όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την ανθρωπότητα και για τις μεγάλες ιστορίες, θέλουμε ταυτόχρονα να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο πολύ συγκεκριμένο, το πιο συγκεκριμένο, όπως εμένα που βρίσκομαι εδώ μπροστά σας και ψάχνω να βρω τις λέξεις μου. Είμαι εδώ όρθιος και σας μιλάω, γιατί έχω περπατήσει στους δρόμους, έχω δει τείχους να πέφτουν και έχω σκουπιστεί μέχρι το πετσέτες. Έχω αγαπήσει ανθρώπους που δεν είδα ποτέ, έχω πιει κοκακόλα, έχω πέσει με το ποδήλατο, με τη μηχανή, με το αυτοκίνητο. Έχω ένα ταξίδι στο μυαλό μου που γελά με τα ταξίδια. Έχω έναν φόβο δίχως όνομα που με τρώει. Έχω πράγματα ξεχασμένα όπου μπορεί να έχει κανείς πράγματα ξεχασμένα. Και τραγουδώ όταν πλένω τα πιάτα. Έχω περάσει μέρες και μέρες αμίλητος. Έχω διασχίσει έντρομους σκοτεινούς διαδρόμους πολυκατοικίας φωνάζοντας τη μαμά μου για να πάρω κουράγιο. Έχω τρέξει σε στενά για να μην με μαχαιρώσουν. Έχω χάσει αεροπλάνο. Έχω φάει πολλή σοκολάτα στη ζωή μου. Έχω μπλούζες που δεν μου κάνουν. Έχω χάσει πάρα πολλά κλειδιά. Έχω γελάσει σε σημεία που κανείς άλλος δεν γελά, σε θέατρα και σινεμά και βιβλία. Έχω πολλά τηλέφωνα να πάρω και έχω αναβάλει ό,τι μπορεί να αναβληθεί αρκετές φορές. Έχω ψάξει αυτά που δεν έχασα ποτέ και δεν χρειάζομαι σε κανένα. Σας εύχομαι λοιπόν όλα αυτά τα ασήμαντα πράγματα. Σας εύχομαι μια φωνή που να σας ξεπερνά χωρίς τίποτε εντυπωσιακό. Σας εύχομαι να ανακαλύπτετε τον κόσμο μέσα σε αυτά που λέτε σε μια συζήτηση αδιάφορη. Σας εύχομαι να πηγαίνετε χωρίς προσπάθεια προς τη χαρά και σας εύχομαι τη νύχτα να ξυπνάτε μέσα στην ησυχία και αυτή η ησυχία να μην σας ταλαιπωρεί και να μην σας βλάπτει, αλλά να σας στερεώνει. Ευχαριστώ.